Να αρχίσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση για αυτά που θα πούμε το χθεσινό αποστολικό ανάγνωσμα που είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή 8ο κεφάλαιο στίχος 14-21. Είναι ένα εκπληκτικό κείμενο. Πάρα πολύ σημαντικό, τόσο πολύ σημαντικό που σχεδόν διστάζω να το αναπτύξω, αλλά θα καταλάβετε γιατί. Είναι ένα κείμενο ασυνήθιστο, έτσι. Γιατί είναι ασυνήθιστο? Γιατί ο άνθρωπος έχει κατά κάποιο τρόπο οργανωμένη μέσα του μια συγκεκριμένη σχέση με το Θεό. Έχει μια άποψη για τη ζωή του, συγκεκριμένη. Ξέρει τι του χρειάζεται, υποτίθεται, ξέρει όλα αυτά τα οποία τον απασχολούν. Και υπάρχει κάπου εκεί έξω, εκεί πάνω, ένα «ον», το οποίο μπορεί να συμπληρώσει τις αδυναμίες του, ας πούμε, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω, καταπατώντας και εκβιάζοντας τέλος πάντων τα πράγματα και τους ανθρώπους. Υπάρχει κάποιος που να το κάνει αυτό και πρέπει να τον με έναν τρόπο εξευμενήσω, να πω έτσι, να τον έχω έτσι καλόν απέναντί μου με διάφορους τρόπους και να μου κάνει αυτά που θέλω. Κατά τα άλλα εκείνος είναι Θεός και εγώ είμαι ένα θνητό πλάσμα. Αυτό είναι ολόκληρη η αρχαία φιλοσοφία, για παράδειγμα. Ολόκληρη η αρχαία θεολογία. Ο άνθρωπος είναι θνητός, τελεία και παμπλά. Και οι θεοί είναι αθάνατοι. Τώρα πώς θα γίνει να τους κάνουμε αυτούς να μας βοηθήσουν? Γι' αυτό και οι θεοί, οι αρχαίοι, αναφέρονται όλοι σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Ναι ή όχι? Ο Άρης ο θεός του πολέμου, ο Ποσειδώνας ο θεός της θάλασσας, ο Ερμής ο θεός του εμπορίου, η Αφροδίτη βεβαίως η θεά του έρωτα, ο Ήφαιστος ο τεχνουργός, τι άλλο? Οι αρχαίοι θεοί όλοι αναφέρονται σε ανθρώπους. Εκεί είναι και ο Δίας από πάνω, ο οποίος τους κρατάει όλους αυτούς σε ένα λογαριασμό, ας πούμε. Δεν είναι κανένα κεραυνό για να μας συνετίσει, έτσι. Λοιπόν, θρησκεολογικά μιλώντας, όλες οι θρησκείες είναι ίδιες στο θέμα αυτό. Όπου και αν πάτε, είτε μιλάμε για πιο προηγμένες θρησκείες κάπως, όπως είναι η αρχαία ελληνική που έχει ανθρωπόμορφους θεούς, είτε για θρησκείες οι οποίες είναι πιο καθυστερημένες και πιο τρομακτικές, όπως είναι οι ινδουιστικές θρησκείες, που οι θεοί είναι τέρατα. Τέρατα, ζώα, απέσια, φοβερά και αυτό κλπ. Και άλλες θρησκείες πιο πρωτόγονες ακόμη. Παραμένει το σχήμα αυτό σαν μοναδικό σχήμα γνωστό στον άνθρωπο, τον κοινό άνθρωπο. Εγώ δεν μπορώ, κάποιος άλλος για κάποιο λόγο δεν τον ξέρω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, μπορεί να τον εξευμενήσω και μάλιστα βλέπετε γίνεται και πόλεμος μεταξύ των θεών, άλλοι τον ίδιο τον ευνοούν, άλλοι τον μισούνε. Παλεύουν και οι θεοί, μαλώνουν και οι θεοί, μαλώνουμε και εμείς. Χαμός στον Όλυμπο, εδώ παραπάνω. Άστραφτα και φροντούσε και λέγανε, ορίστε, τσακώνονται πάλι οι θεοί. Λοιπόν, τσακώνονται και οι άνθρωποι. Αυτό είναι η θρησκεία, εν ολίγης. Υπό την έννοια αυτή, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο να είναι κανείς θρήσκος. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι θρήσκος. Εκφύσεως δεν είμαι θρήσκος. Απεχθάνομαι τη θρησκεία, δηλαδή, σε σημείο που να μην μπορώ να, ενώ διδάσκω θρησκεολογικά μαθήματα στο πανεπιστήμιο, έτσι.
Και ξαφνικά έρχεται κάτι άλλο. Προσέξτε αυτό το άλλο. Μήπως και το καταλάβει κανείς. Μπορεί υπάρχει περίπτωση το καταλάβει κανένας. Ένας, ξέρω εγώ, δύο μπορεί. Ή αν δεν το καταλάβει τώρα, το καταλάβει σε μια άλλη φάση. Αν το έχει ήδη καταλάβει, ας εύχεται να το καταλάβουμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Τι να καταλάβει δηλαδή. Αυτό που λέει εδώ ο Παύλος, το οποίο είναι το εξής. Αδελφοί, λέει, όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εσύ ή Θεού. Ή Θεού. Τι να πει ως Θεού. Πνεύματι άγονται με πει κεφαλαίο. Υπάρχει περίπτωση ένα ανθρώπινο πλάσμα να έχει το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα του Θεού, το Θεό τον ίδιο. Υποστατικά εντελώς μέσα του. Και συνεχίζει. Ούγαρε λάβετε πνεύμα δουλείας πάλι εις φόβων. Δεν έχετε λάβει, λέει, πνεύμα, και εννοεί το βάπτισμα εδώ και το χρήσμα. Δεν λάβατε πνεύμα δουλείας. Όλοι οι άλλοι είναι δούλοι και ταλέποροι και φωνάζουν και ορίονται και χτυπιούνται. Και οι μουσουλμάνοι το ίδιο κάνουν 7 φορές τη μέρα και ορίονται. Ο Θεός δεν έχει κατέβει στον κόσμο ή δεν θα κατέβει ποτέ. Και ορίονται, και άμα δεν οριωθώ, νιώθω φοβερό άγχος και πόνο. Και τι έγινε, πώς θα τον κάνουμε καλά αυτόν, ναι. Εκεί πέρα πάνω που είναι και πετάει εντολές μόνο. Και αυστηρές εντολές και σκληρές εντολές. Αλλά δεν έχει μπει καθόλου εδώ στον κόπο μας, το δικό μας. Εδώ λοιπόν, προσέξτε, ο χριστιανισμός είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν θα σας φτάσει η ζωή σας να το καταλάβετε. Αν καταλάβετε έστω και λίγο, θα είναι μεγάλο κέρδος όμως. Ξαναλέω λοιπόν εδώ. Πνεύμα, λέει, όχι δουλείας. Αλλά τι πνεύμα. Ακούστε, υιοθεσίας. Ενώ κράζομεν, αβά ο πατήρ. Έχουμε γίνει παιδιά του Θεού. Δηλαδή είσαι με το Θεό. Αυτό είμαι παιδί του Θεού. Το παιδί μου δεν είναι ίσως με εμένα. Πώς το βλέπω, σαν το γατί ή σαν το σκυλί μου. Θα το βλέπω σαν ίσο μου, σαν δικό μου. Είναι ον δικό μου, πώς το λένε. Είμαι εγώ σε αυτό και αυτό σε μένα. Ενώ κράζομαι στο πνεύμα αυτό της υιοθεσίας, είμαστε ικανοί να φωνάζομαι αβά ο πατήρ, το Θεό Πατέρα. Και καταξίωσον ημάς επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν. Οι μεγαλύτερες κουβέντες που υπόθηκαν ποτέ στην ανθρωπότητα είναι αυτές. Πατέρα, και λέγει Πάτερ ημών ο εν της. Τα βιβλία που έχω γράψει μπορούν να με φωνάζουν πατέρα? Δεν μπορούν καν να φωνάξουν. Οι κατασκευές των χεριών μας, μπορεί το σκυλί να μας φωνάξει πατέρα? Αν είμαστε στα καλά μας, γιατί είναι μερικοί που δεν είναι στα καλά τους. Αλλά αν είσαι στα καλά του και αν το εννοείς, πώς θα πεις ότι το σκυλιός είναι γιος μου, η σκύλα είναι κόρη μου? Δεν το λες. Ούτε θα δώσεις το σκύλο, αν υποθέσουμε ότι όπως στα κινούμενα σχέδια έχουν φωνή και καταλαβαίνουν, δεν θα το επιτρέψεις επειδή πάνε να σε φωνάζει μπαμπά μαζί με το παιδί σου. Όχι. Ούτε μπορεί να γίνει σκύλο. Γιατί δεν μπορείς να γίνεις σκύλου και γάτα, αλλά δεν μπορείς να γίνεις πατέρας σκύλου και γάτας. Καταλαβαίνετε τι πράγμα λέει εδώ. Το παιδί μένει με τον πατέρα στο ίδιο σπίτι. Τρώει από αυτό που τρώει ο πατέρας, η Θεία Ευχαριστία. Ζει με τα αδέλφια του που είναι οι Άγιοι και με τον Υιό με τον οποίο τον ταυτίζει ο πατέρας, το Λόγο. Η υιοθεσία σημαίνει ότι όπως εκείνος ο Λόγος είναι Υιός κατά φύσιν, εμείς ως αδελφοί του Χριστού με το βάπτισμα γινόμαστε κατά χάριν Υιοί του Θεού σαν και αυτόν, χωρίς καμία διαφορά για το Θεό. Σε εκείνον βλέπει εμάς, σε εμάς βλέπει εκείνον και συνομιλούμε όπως μιλάει ένας καλός γιος και μια καλή κόρη με τον πατέρα. Τον παίρνει και αγκαλιά και του μιλάει στα αυτή και του λέει ψι 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 εκείνο, ψι 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 το άλλο και όλα γίνονται. Προσέξτε, διδάσκω πάρα πολλά χρόνια. Έχω βρει πάρα πολύ λίγους ανθρώπους που κατάλαβαν το τι πράγμα είναι αυτό.
το τι απίστευτη περιοπή δίνει στον άνθρωπο. Τον κάνει από ένα ταλέπορο θνητό πλάσμα που είναι τραγικό πλάσμα. Γιατί είναι τραγικό? Διότι καταλαβαίνει ότι πεθαίνει. Ο θάνατος σε εμάς ενεργείται από τότε που καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Φοβόμαστε το θάνατο και μάλιστα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και ξέρει και η ψυχολογία πολύ καλά, ο φόβος του θανάτου παράγει αμαρτία. Γιατί? Σκοτώνω τον άλλο, με σκοτώνω εγώ. Τον σκοτώνω συναισθηματικά, τον σκοτώνω βιολογικά, τον σκοτώνω οικονομικά, για να μην υπερισχύσει. Διότι αν υπερισχύσει, θα πεθάνω εγώ. Αυτό είναι όλο. Ναρκισιστικά. Αυτό είναι όλη η σχέση. Να προλάβω να υποτάξω τον άλλο. Να του πάρω τον αέρα. Αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι βγαίνουμε έξω από την ψυχοβιολογική μας σφαίρα, τη γνωστή. Επιτρέψτε μου να πω, βγαίνουμε έξω και από την σφαίρα της φιλοσοφίας. Ο Πλάτων, τον οποίο υπεραγαπώ και έχω γράψει πολλές σελίδες γι' αυτό, ναι, υπάρχει ένα βιβλίο με τίτλο «Ιστορία της αρχαίας ελληνικής μεταφυσικής». Έτσι, από αυτά ξεκίνησα εγώ κάποτε. Ψυχολογία και αυτά. Δεν θα το φανταζόταν ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν θα τολμούσε. Αν του το λέγαμε, θα βάζει τις φωνές και μετά θα βάζει τα κλάματα. Θα λέγε, με μένα παίζεις. Παίζεις μαζί μας. Θεός ανθρώπου ουμίγνεται. Δεν αναμειγνύεται ο Θεός με τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όχι, δεν θα θέλαμε να γίνει όμως. Αλλά εμείς δεν μπορούμε αυτό να το επινοήσουμε. Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το επιβάλλουμε. Ούτε στο Θεό, ούτε σε κανέναν. Γι' αυτό επιμένω ότι είναι συγκλονιστικά αυτά τα πράγματα. Που αν τα πάρει κανείς κατά γράμμα, πρέπει να τα πάρει κανείς κατά γράμμα. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις όλη σου την ύπαρξη σε καθημερινή βάση. Όλη σου τη ζωή, όλο το σκοπό της ζωής. Δηλαδή, ο σκοπός της ζωής τότε τι γίνεται? Μα να γίνω πράγματι τελείως παιδί αυτού του πατέρα. Να απολαύσω τη σχέση μαζί του. Να ζήσω την ευτυχία αυτή. Ο χριστιανός είναι ο μόνος ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Δεν έχω συναντήσει ευτυχισμένους ανθρώπους. Πάρα πολύ πόνος, πάρα πολύ σκοτάδι, πάρα πολύ αδιέξοδο, πάρα πολύ είτε με κουλτούρα είτε με όχι. Σαν το χθεσινό εκείνο το τερατούργημα που έβλεπα. Το είδατε όλοι στη γαλλική τηλεόραση. Έχω σπουδάσει στη Γαλλία. Εκτιμούσα πολύ το γαλλικό πνεύμα. Έχω επηρεαστεί από το. Πώς κατάντησε αυτή η χώρα μέσα σε 30-40 χρόνια σε αυτό το επίπεδο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Παρένθεση κάνω τώρα. Α, είναι φοβερό. Και μπήκα μετά σε όλα τα blogs, ειδικά αγγλικά και γαλλικά, στα προτεστάντικα αυτά, και τους σκυλοβρίζουν οι πάντες. Ακόμα και οι μουσουλμάνοι, ακόμα και οι βουδιστές. Και λέει, αυτό είναι, λέει, συμπερίληψη. Συμπερίληψη δεν είναι αυτό. Είναι μη συμπερίληψη αυτό. Δεν είναι inclusion, πώς το λένε, inclusivity, είναι το αντίθετο. Exclusivity, γιατί? Θα ήταν συμπερίληψη, λέμε τώρα, το να βάλεις τους μαθητές και τους Αποστόλους και τον Χριστό κανονικά και να βάλεις μέσα και μια drag queen, ας πούμε, και να πεις, είναι και αυτή ρε παιδιά μέσα. Αυτό έγινε συμπερίληψη. Το να τους πετάξεις όλους στα σκουπίδια και να βάλεις αυτή την κυρία των 250 κιλών στη θέση του Χριστού και όλα αυτά τα καημένα, τα πλάσματα του Θεού γύρω, να κουνιούνται σαν να τα παίρνει ο άνεμος. Αυτό δεν λέγεται συμπερίληψη. Αυτό λέγεται αυτοκτονία. Πνευματική. Γιατί στο μυστικό δείπνο γίναν μέγιστα πράγματα. Έγινε η μέγιστη θυσία, η μέγιστη αυτοπροσφορά. Τούτο εστί το σώμα, τούτο εστί το αίμα μου. Η μέγιστη αυτοπροσφορά του Θεού στον άνθρωπο. Και το παίρνεις εσύ αυτό και το κάνεις αυτή την τραγωδία που είδαμε όλοι. Και μετά είδαμε κι άλλα. Είδαμε και το. Βέβαια, πάνε μαζί αυτά. Τον καβαλάρι της Αποκαλύψεως με το λευκό άλογο που λέει είναι ο θάνατος. Όλα μαζί εκεί. Μήπως σημαίνουν τίποτα όλα αυτά? Δεν μπορεί αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος. Προσέξτε, μας έχει δοθεί η δυνατότητα να μην τα καταλαβαίνουμε. Μας έχει δοθεί η δυνατότητα να τα αγνοούμε.
όχι η δυνατότητα να τα κοροϊδεύουμε. Δεν επιτρέπεται αυτό. Γιατί βρίζει το πνεύμα του Άγιο μετά. Παρένθεση αυτό, γιατί και εγώ ταράχτηκα και πέρασα τη νύχτα μου χθες σχεδόν στο πρωί διαβάζοντας όλα τα blog σε όλο τον κόσμο. Και λέω, κοίταξε, ακόμα υπάρχει ανθρωπότητα. Μου έκανε εντύπωση πόσοι Προτεστάντες, Καθολικοί, Μουσουλμάνοι, αυτοί κλπ. Είπαν. Προσέξτε, το έργο του Θεού στον κόσμο δεν έχει δικαίωμα να το υβρίζεις. Σας είπα, να το αγνοείς, ναι. Να έχεις δυσκολία προσωπική να το καταλάβεις, ναι. Ακόμα και να το απορρίπτεις, έχει ελευθερία. Όχι να το εμπέζεις όμως. Αυτό ούτε ο διάβολος δεν τολμάει. Και επειδή τολμάει ο διάβολος, βάζει αυτούς και το κάνουνε. Και ούτε συμπερίληψη, ούτε κολοκύθια. Όπως είπε ένας Αμερικανός πολύ γνωστός επίσκοπος που είναι πάρα πολύ καλός και θεολογικότατος. Α, λέει, μας είπαν ποιος είναι ο εχθρός τους, λέει, καταλάβαμε. Να δείξαν μόνοι τους, λέει, ποιο τι φοβούνται, λέει. Και αυτό φυσικά δεν έχει καμία σχέση ούτε με Ολυμπιακούς αγώνες, ούτε με τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Τίποτα απολύτως. Είναι η ευκαιρία να το πούμε παγκόσμια όμως. Γι' αυτό και θα δείτε, δεν είμαι προφήτης, θα δείτε όμως άσχημα πράγματα και στον τόπο εκείνον. Δεν, διότι όπου φεύγει ο Θεός, όπου τον φυγαδεύεις, δεν υπάρχουν πνευματικά κενά, ξέρετε, κάτι άλλο έρχεται συνήθως. Δεν το θέλουμε, αλλά είναι φοβερή η πτώση αυτή. Φοβερή η πτώση. Στο μυστικό δείπνο δεν έγινε, πώς το λένε, αλληλοανταλλαγή και αλληλοαπόλαυση μωρής και άστοχης και δεν ξέρω τι, πού κατευθυνόμενης και τι σόγη κατεύθυνση σεξουαλικότητας, αλλά αποκάλυψη της οικονομίας του Θεού. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Λοιπόν, αντιπαραθέστε το αυτή την κατάσταση με αυτά που λέμε τώρα. Με το μυστήριο της υιοθεσίας, μέσω του οποίου σας είπα, ο άνθρωπος πάβει να είναι ένα βιολογικό όν, ενώνεται με την προαιώνια βουλή του ανθρώπου για αυτόν. Προαιώνια βουλή, ξέρετε ότι είμαστε όλοι αιώνιοι, άναρχοι και αιώνιοι. Ο Θεός δεν σκέφτηκε σένα το 1958 ή 2003. Προαιωνίως έχει τη βουλή, λέει, οι πατέρες, για τον καθέναν από εμάς. Είναι άναρχος, λέει ο άνθρωπος, δυνάμει, άναρχος. Και είναι και αιώνιος. Δεν έχει τέλος. Δεν πεθαίνουμε. Τι να κάνουμε. Θα το διαπιστώσετε αυτό σε λίγο όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να με το διαπιστώσετε. Δεν πεθαίνουμε, λοιπόν. Και δεν υπάρχει ποτέ κανένας πολιτισμός από όσους είναι γνωστούς στην εθνογραφία, ο οποίος να μην πίστευε στην μεταθανάτια ζωή. Πάτε, το έχω κάνει στο πανεπιστήμιο πάρα πολλές φορές απείραμα. 200 παιδιά κάτω. Ποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει μεταθανάτια ζωή? Κανένα χέρι. Δεν υπάρχει πολιτισμός στην ανθρωπότητα, το ξαναλέω, που να μην έχει πίστη στη μεταθανάτια ζωή. Κανένας. Ακόμα και αυτοί που σας λένε ότι εγώ δεν πιστεύω πουθενά, αν τους πλησιάσετε ένα του θανάτου, θα σου πει τι γίνεται τώρα, πού πάμε. Μου έχει προσωπικά. Ρε, εσύ το λες αυτό? Γιατί? Μα γιατί έχουμε το βίωμα του απολύτου όλοι μας μέσα μας. Έχουμε το βίωμα της αιωνιότητας μέσα μας όλοι. Και ξεγελιόμαστε βέβαια και το αγνοούμε. Και τι συμβαίνει στη συνέχεια? Ζούμε τη ζωή μας, ενώ μόλι μας την ύπαρξη προσβλέπουμε στην αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δείτε οποιοδήποτε ταινία, διαβάστε οποιοδήποτε λογοτεχνία να δείτε. Η μεταθανάτια ζωή είναι παρούσα. Τόσο πολύ ανόητο όλο το ανθρώπινο γένος. Να ήταν πίστη ενός ή να τα έλεγαν αυτά οι παπάδες, ποιοι παπάδες? Όλοι. Απλώς διαφέρει η πεποίθηση του τι γίνεται ακριβώς. Πάλι σε όλους τους λόγους θα βρείτε μεταθανάτιες αμοιβές και μεταθανάτιες αυτές. Παντού. Όποιος θέλει και είναι φιλέρευνος, να έρθει να του δώσω και βιβλιογραφία να τα ψάξετε αυτά. Παιδιά του Θεού, λοιπόν.
Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τιμών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Το πνεύμα του Άγιου λοιπόν μας μαρτυρεί μέσα μας και μας βεβαιώνει ότι είμαστε τέκνα του Θεού. Η μόνη ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ δεν έχω βρει άλλη. Αν κανείς βρήκε μια ακόμη, να διαρκεί εννοώ. Όχι να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να τελειώσει και να γίνεται απέραντη δυστυχία στο επόμενο λεπτό. Είδε τέκνα, δεν σταματάει εδώ, και κληρονόμη. Αν είμαστε τέκνα, είμαστε και κληρονόμη. Όχι απλά τέκνα. Κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Και τι έχει ο Χριστός, το άπαν της θεότητας. Δηλαδή εμείς είμαστε συγκληρονόμοι του σύμπαντος Θείου, είναι όλης της θεότητας. Απάντηση, ναι. Δηλαδή είμαστε όλοι θεοί, ναι. Όλοι μας, και ο πιο ασήμαντος, και το μωρό αυτό που κάνει πα, 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 πα και ο άλλος που είναι, ξέρω εγώ, όλοι ναι αυτοί, όλοι από εξάπαντες. Καταλαβαίνετε γιατί ο διάβολος δεν τον αντέχει το χριστιανισμό. Είναι μοναδικό πράγμα αυτό, σας το λέω. Σας το λέω από τη θρησκειολογική πλευρά που διδάσκω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε καμιά. Ποτέ τίποτα παρόμοιο. Συγκληρονόμος του Θεού. Μετά του Χριστού που είναι ο Λόγος του Πατρός, Θεός, ομοούσιος το Πατρί. Δεν είμαι και εγώ κατά χάρη ομοούσιος το Πατρί. Ένα λοιπόν αυτό είναι. Υπερσυμπάσχομεν είναι και συνδοξεστόμεν. Αν βέβαια έχετε λίγη υπομονή λέει. Υπομονή απέναντι στο διάβολο που δεν του αρέσουν αυτά. Υπομονή απέναντι σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν όλα αυτά. Συμπάσχομεν λέει. Πάσχομαι λοιπόν, μετά του Χριστού λέει πάσχομαι, συμπάσχομαι. Πάσχει ο Χριστός δηλαδή, ο Χριστός δεν πάσχει. Αυτό που του κάνανε προχθές αυτά τα λέπορα, τα καημένα, τα πλάσματα του Θεού, τα σκοτεινιασμένα και τα πολύ δυστυχισμένα, δεν είναι μαρτύριο του Χριστού αυτό. Συμπάσχομαι λοιπόν, συμπάσχομαι μαζί του. Αυτό είναι. Και επειδή είναι σοβαρό αυτό, συμπάσχομαι γιατί θέλουμε το θέλημά του να γίνεται στη ζωή μας και στις άλλες ζωές. Στη ζωή μας βασικά. Αυτό όμως έχει ένα κόστος για να κάνω το θέλημα του Χριστού. Γι' αυτό και συμπάσχω. Αν μετά πάρω ένα πολυβόλο και να τους καθαρίσω όλους, δεν συμπάσχω με κανένα. Συμπάσχω γιατί συγχωρώ. Συμπάσχω γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Συμπάσχω γιατί προσπαθώ να βοηθήσω να γίνει το θέλημά του στη ζωή αυτή, τη δική μου ζωή καταρχήν. Λογίζομαι γάρ, σκέπτομαι ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Γιατί σκέπτομαι λέει, ότι και να πάθετε εδώ, δεν είναι τίποτα μπροστά στη δόξα που έρχεται. Τι στη δόξα, ούτε καν στη χαρά που έχει στη ζωή αυτή δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα ούτε καν στη χαρά που έχει στη ζωή αυτή, όχι στην αιωνιότητα. Πώς το έλεγε εκεί η Αγία Ευφημία στον πατέρα Παΐσιο. Λέει, πώς τα τράβηξε όλα αυτά τα πράγματα. Ένα κοριτσάκι λέει, τα μας τα λέει ο ίδιος. Φοβερό πράγμα, ρε παιδιά. Να στο λέει και να ξέρει ότι είναι χαρισματούχος, να έχει προηγουμένως διερευνήσει όλη σου τη ζωή, να γνωρίζει ότι έχει πνεύμα Θεού. Και να σου λέει, ήταν εδώ και ήταν ένα κοριτσάκι τόσο δά. Και λέει, πώς τα πέρασε αυτά τα πράγματα. Πα. Θυμάμαι μου το λέει, μας το λέει αυτό. Και του λέει αυτή η γέροντα, σας σου λέω ότι δεκαπλάσια και εικοσαπλάσια να πέρναγα, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο ζω τώρα. Δεν ήταν τίποτα καν μας να σας ζούσε τότε. Πώς μας παίρνει ο ύπνος και δεν σκεφτόμαστε όλα αυτά. Πώς, πες. Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, τελειώσαμε και σήμερα. Και να χρειαζόταν να κάνουμε και τίποτα τρομακτικό, τα έχει κάνει όλο ο Χριστός. Το σημερινό Ευαγγέλιο, το σημερινό όχι Ευαγγέλιο, ο ανάγνωστο το Αποστολικό, αυτό ακριβώς λέει, ότι το μόνο που κάνουμε είναι πιστεύουμε, δεν κάνουμε τίποτα λέει. Θα διαβάσω μια γραμμή και από αυτό μετά.
Πιστεύει, δεν κάνει τίποτα. Πιστεύει, χείλε θεομολογείται. Καρδία δεν πιστεύεται, χείλε θεομολογείται. Λε, ναι, το έκανε, Θεέ μου. Ναι, έτσι είναι. Γιατί έτσι είναι. Είναι όπως είναι στα μαθηματικά ή στη φυσική. Έχει μια θεωρία και ερμηνεύει τον κόσμο. Και λες, είναι σωστή η θεωρία. Έτσι λοιπόν, αυτό που έκανε ο Θεός ερμηνεύει τα πάντα. Έχει αποτέλεσμα. Το οποίο το βλέπω μέσα μου. Η γάρα από καραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψη των ιών του Θεού επεκδέχεται. Σαν να μην έφτανε αυτό, λέει, και ολόκληρη η φύση, λέει, περιμένει, λέει, και αυτή να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν λέει. Αυτό το πράγμα. Προσέξτε. Λέμε σήμερα οικολογία. Οικολογία και οικολογία. Από ένα κατεστραμμένο άνθρωπο περιμένει να κάνει και οικολογία από πάνω. Τη γαρματαιότητη κτήση υπετάγει. Ούχε ακούσει. Ακούσα. Αλλά δεν τον υποτάξατα. Έχει η ολόκληρη κτήση υποταγή, λέει, και αυτή στη ματαιότητα που κουβαλάμε μέσα μας. Τη θανατήλα. Θανατηφόρα τη χρησιμοποιούμε. Όπως είμαστε θανατηφόροι μέσα μας εμείς. Γιατί είμαστε θανατηφόροι? Μα γιατί δεν έχουμε ζωή του Θεού μέσα μας. Έχουμε το θάνατο των φθαρτών επιθυμιών. Οι οποίες πάση θυσία μπαίνουν στη θέση του Θεού και μπαίνοντας στη θέση του Θεού γίνονται τυραννικές και απόλυτες και βασανίζουν και εμάς και τους άλλους και θανατώνουν και εμένα και θανατώνουν και τους διπλανούς μου. Και λένε μετά, γιατί ρε παιδιά τόσο κακό, γιατί τόση συμφορά, αφού εσύ την προξένεις καταρχήν. Διότι τέρμα, μετά γίνονται όλες οι επιθυμίες που αναδύονται, γίνονται απόλυτοι νόμοι. Και αν κάνεις σωστερήσει, ένα τσιγάρο σωστερήσει, να το σκοτώσεις. Δεν υπάρχει τίποτα ορίζοντας τίποτα πάνω, παραπέρα. Γι' αυτό μαλώνουν οι άνθρωποι σήμερα. Γιατί μαλώνουμε συνέχεια? Δεν υπάρχει ορίζοντας αυτός. Αν δεις τον ορίζοντα της κληρονομιάς και πεις εγώ είμαι Υιός Θεού, πεις τι κάνω τώρα, τι λέω τώρα, τι νόημα έχει, θα πες τα πόδια του άλλου και θα πεις συγχώρα μου αδερφέ μου. Δεν ήξερα τι μου γινόταν, λες. Και να χάρη περισσότερη τότε. Προσέξτε, γιατί τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Και σπανίως συναντάει άνθρωπο κάποιος που να ξέρει τι είναι χριστιανισμός. Να το ξέρει και να το ζει, εννοώ. Από, πώς το λένε, ηθικολογίες και από, πώς το λένε, και από ιδεολογίες θρησκευτικές γεμάτουν ο κόσμος. Επελπίδει ότι και αυτή η φύση ελευθερωθήσεται από τις δουλειές της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Και ελπίζει καμία φύση θα ελευθερωθεί και αυτή, λέει. Ναι. Από τη φθορά και τη δουλειά της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης. Μ' αρέσει η λέξη ελευθερία εδώ. Ελευθερία της δόξης. Είναι ελευθερία. Από τι ελευθερία? Από την αγνωσία, από την ασοφία, από τη ματαιότητα και από το θάνατο. Ελευθερία. Η ζωή εν Θεώ είναι ελευθερία. Αιώνια, απόλυτη και εξαίσια. Προσπαθήστε να τα καταλάβετε όλα αυτά. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Αν τα έλεγα εγώ και μόνον εγώ, δεν θα είχαν και τόση σημασία. Κάποιος άλλος τα λέει εδώ. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο από τα σας διαβάζω και αναπτύσσω ένα κείμενο το οποίο είναι τόσο καθαρό που θα μπορούσε και μόνο του να σταθεί και να... Αλλά τα παρερχόμαστε αυτά διότι είπα θα διαβάσω και κάτι από το σημερινό. Εκεί προς το τέλος που λέει υπάρχει λέει μια πίστη, μια δικαιοσύνη που είναι εκ του νόμου. Λέει ο Παύλος, πάλι στο Ρωμαίους, φοβερή αυτή η επιστολή. Τα κάνεις όλα και είσαι καλά. Αν δεν τα κάνεις ποτέ, στην είναι η επιστολή λέει. Πάντα δεν είναι, από τις εντολές πάντα θα ξεπέφτεις. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος να εκτελεί εντολές. Είναι φτιαγμένος να μετέχει στη ζωή του Θεού, αυτό είναι όλο. Οι εντολές, έτσι πολύ σκληρό. Ομιχεύσεις, αφού δεν βρίσκω με τη γυναίκα μου, τα κάνω, δεν κατάλαβα. 10-20 χρόνια, αμάν πια. Το τήρησα 20 χρόνια, δεν μπορώ άλλο. Έτσι μου λέγε κάποιο, ένας πριν από λίγες μέρες, δεν μπορώ.
Δεν μπορώ άλλο, λέει, και απέναντι αυτή που είναι. Λοιπόν, τι λες και εσύ, πάτερ, που είσαι ανοιχτό μυαλό μου, λέει. Δεν μπορεί ο άλλος, μια ζωή τίμιος, λέει. Άπλωσα κι εγώ το χέρι μου, ρε πάτερ, τη μια φορά. Αμάν πια, τόσο πολύ. Ο νόμος συμπεριλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο την πιθανότητα αυτή πια της ανθρώπινης αδυναμίας. Άμα στεκόμαστε στον νόμο, λέει ο Παύλος, λοιπόν, αυτή η δικαιοσύνη είναι του νόμου, λέει, σας αρέσει. Υπάρχει και μια άλλη, λέει. Ποια είναι? Η δικαιοσύνη εκ πίστεως. Η δικαιοσύνη που έρχεται από την πίστη. Τι είναι αυτή η δικαιοσύνη? Τι είναι αυτή η δικαιοσύνη? Η εκ πίστεως δικαιοσύνη, λέει, λέει το εξής. Μη επισεντή καρδία σου τις αναβίστες των ουρανών, τούτε εστί Χριστόν καταγαγήν, ή τις καταβίστες συνάβησον τες τη Χριστόν εκ νεκρών αναγαγήν. Η πίστη αυτή λέει ότι δεν μπορείς ούτε να ανεβείς στον ουρανό, ούτε να κατεβάσεις τον ουρανό στη γη. Ο Χριστός μόνο τα έκανε αυτά τα δύο. Δεν μπορείς. Το έργο του ανθρώπου είναι λίγο, είναι φτηνό, είναι φτωχό. Δεν πάει, δεν τραβάει που λέμε. Ναι. Αλλά κάποιος αυτά τα έκανε. Κάποιος κατέβασε τον ουρανό στη γη και κάποιος ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Με την Ανάσταση και την Ανάληψη. Αυτός είναι λοιπόν ο Χριστός. Με αυτόν λοιπόν, λέει, θα έχεις αυτά τα οποία δεν μπορεί να έχεις μόνος σου. Τα έκανε εκείνος. Θα τα έχεις εσύ. Πώς? Με τη χάρη. Με την πίστη. Πώς? Με τα μυστήρια. Την εξομολόγηση. Με την ευχαριστία. Και με τη δική σου προσωπική αίσθηση των ορίων. Αυτό είναι η μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει ότι δεν μπορώ να πιω άλλη τη θάλασσα. Έχω όριο. Λέμε τώρα. Δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Ο Θεός τα κάνει εν τω Χριστώ. Λοιπόν, με έναν τρόπο η πίστη μου ότι τα έκανε, η επικρότηση μέσα μου, η υπαρξιακή, ότι όντως έτσι ήταν και ότι όντως έτσι έπρεπε να γίνει, λειτουργεί ακριβώς όπως στον τελικό ποδοσφαίρου μεταξύ δύο εθνικών ομάδων. Έχουμε βρεθεί και εμείς σε αυτή την κατάσταση πριν 20 χρόνια. Και έβλεπες οι πάντες, κι εγώ, που τα λέω αυτά, νομίζαμε, δεν είναι, τι όλα αυτά, εσύ κάνεις το παιχνίδι? Όχι. Πού είσαι εσύ? Μίλια χιλιάδες μακριά και το βλέπεις μόνο, ναι. Αλλά δεν συμμετέχεις απόλυτα. Δεν είναι σαν να είσαι εκεί πέρα. Υπάρχουν πολλοί που παθαίνουν και καρδιακή προσβολή μέσα από το παιχνίδι. Σαν να είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτή η απόλυτη ταύτιση με τους παίχτες λέγεται πίστη. Ταυτιζόμαστε με το έργο του Χριστού με τον ίδιο τρόπο. Πώς θα το πω? Μας ενδιαφέρει, μας αφορά, μας πονά, μας χαροποιεί υπαρξιακά. Και γίνεται δικό μας αυτό το πράγμα. Και αυτά που έκανε αυτός τα πέτυχε. Ο Θεός ανήκουν και σε εμάς. Αλλά άμα ρωτάς μέσα σου, άραγε, μπορεί αυτό ο Θεός να το κάνει? Μετά από εκεί και πέρα, βέβαια μπορεί, αφού τα κάνει όλα. Είναι να γίνει η αρχή, άμα δεις ένα να κάνει, μετά φεύγει αυτό το βάσανο. Και καταλαβαίνεις ότι τα κάνει όλα. Αλλά πώς θα το δεις αυτό το ένα? Αυτό το ένα δεν θέλει ο διάβολος να το δεις ποτέ. Δεν θέλει ποτέ, ποτέ ο άνθρωπος γι' αυτό και δεν θέλει ποτέ να κάνετε προσευχή. Προσευχή ατομική. Να ξέρετε, σας δίνει εκατομμύρια στο χέρι, αλλά προσευχή ατομική δεν θέλει ποτέ να κάνετε. Που να επιμένει να είναι κάθε μέρα. Έστω να είναι 5 λεπτά, 10 κάθε λεπτά κάθε πρωί. Δεν το θέλει αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί φοβάται ότι ο Θεός θα απαντήσει. Θα απαντήσει ο Θεός. Και αν απαντήσει ο Θεός, θα πεις, α, εκεί είσαι λοιπόν. Και μετά αρχίζει διάλογο. Και βλέπεις νέες απαντήσεις, νέες παρουσίες και αρχίζει μετά και η σχέση με τον Θεό γίνεται πραγματική. Όπως είναι με τον πατέρα σου, με τη μάνα σου και λες, δώσ' μου ρε πατέρα, φτιάξε μου ρε μάνα αυτό το φαΐ που μου αρέσει. Πάει μέσα στο φτιάχνει. Δεν είναι μεταφυσική αυτό. Αυτή την προσευχή, είτε μέσα στη λειτουργία, είτε μέσα στο σπίτι, κατά μόνας, και πρέπει να γίνεται και κατά μόνας, δεν την θέλει κάποιος. Γιατί έτσι και αρχίσει ο διάλογος μετά του Θεού,
τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει όλα αυτά που λέμε, ότι είναι παιδί Θεού, τον έχει υιοθετήσει χάρις, ότι ο Θεός σκοτώνεται για αυτόν, για την παραμικρή του ανάγκη, τότε τα βλέπει αυτά. Αν δεν έχει προσευχή, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευεργεσίες τεράστιες στη ζωή τους και τις καταλαβαίνουν. Διότι δεν κάνουν ποτέ προσευχή. Και τι κάνει τότε ο Θεός? Εν τη αγαθότητή του επιτρέπει ένα πειρασμό. Και με τον πειρασμό φωνάζει ο άλλος, τι είχα στα χέρια. Τότε βλέπει τι ήταν ο Θεός και πώς ήταν ο Θεός και γιατί βοηθούσε ο Θεός. Και δεν ήταν τίποτα αυτονόητο προηγουμένως. Ένας που είχε Πάρκινσον μια φορά, προσπαθούσε να πιάσει το ποτήρι, ο καημένος, και πήγαινε το χέρι του έτσι. Και μου λέει, ξέρετε πάτερ τι μεγάλο αγαθό είναι να μπορείς να πιάσεις ένα ποτήρι, μου λέει. Ξέρετε τι μεγάλη ευλογία είναι αυτό. Να μπορείς να πιάσεις ένα ποτήρι. Ό,τι χάνομαι, μετά να μετρούμε τι χάσαμε. Αλλά γιατί να είναι έτσι? Γιατί να είναι έτσι? Και γιατί να περνάμε όλη μας τη ζωή σε τόση μιζέρια και να βασανίζουμε με τους πνευματικούς και να βασανιζόμαστε κι εμείς? Πάλι μου έκανε τα ίδια. Εντάξει, και αρωτάει να σου κάνει πάλι. Αφού είσαι ίδιος. Αφού εσύ τα προκαλείς σε ένα σημείο πάντα. Δεν λυτρωνόμαστε ενώπιον του Θεού να πούμε, κοίταξε, εγώ λέει ο Παύλος ότι είμαι παιδί σου κατά φύση, κατά χάρη εγώ εδώ. Πού είναι και κληρονόμος σου, πού είναι αυτό? Ας το φανερώσει αμέσως, να δεις αμέσως και να πεις α. Και μετά ο άνθρωπος, ξέρετε, μόνο για ένα πράγμα λυπόμαστε, αν οριμάσουμε πνευματικά. Για τα χρόνια που περάσαμε με λάθος λύπες. Λύπες λαθεμένες, που δεν χρειαζόταν να λυπηθούμε γι' αυτά. Αυτό είναι όλο. Και από αυτό πεθαίνουμε όλοι, από λύπες. Και από, σου είπα, σας είπα, βασικά αυτοκτονούμε πάλι, θα λέμε τώρα. Από λάθος στεναχώριες. Σημαντικότητα μόνο μία λύπη υπάρχει. Η λύπη είναι ότι αυτή η ποιότητα προσφέρεται και εγώ δεν την έχω για κάποιο λόγο, γιατί είμαι χαζός, μουρλός στο κεφάλι, δεν το μπήκε ακόμα. Αυτό είναι μία, μη μόνη. Αλλά είναι κατά Θεόν λύπη αυτή και απαντάει και το Πνεύμα του Άγιο σχετικά γρήγορα. Όλες οι άλλες λύπες, και γιατί να μην έχω, και γιατί να μην έχω, και γιατί, και γιατί, και γιατί, και γιατί, και από το πολύ γιατί, τα τεινάζουμε 10-20 χρόνια νωρίτερα από ό,τι θα μπορούσαμε. Και πάμε και στο πνευματικό και αρχίζουμε και τραβάνε. Η πνευματική είναι τα μόνα πράγματα στον κόσμο που θα γιάσουν σίγουρα. Πάει και τρίβει τη μούρη της η άλλη συνέχεια. Και μουρ. Τα ίδια, τι έπαθα, τι έκανα, τι μου έκανα, τι έφτιαξα, τι μου έκανα, τι μου ξανά έκανα. Και περνάει έτσι όλη η ζωή. Και υπάρχει αυτή η κληρονομιά μπροστά σου. Και είσαι τόσο πάνω από όλα αυτά τα πράγματα στην πραγματικότητα. Και σου ανήκει αυτή η σφαίρα της ελευθερίας. Και χάνουμε και την προσευχή που θα κάναμε για τον κόσμο, χάνουμε και την επικοινωνία μετά του Θεού, η οποία μας αλλάζει πραγματικά. Εδώ τώρα 5 λεπτά είστε μαζί μου εδώ, μια ωρίτσα, και αλλάξατε, το βλέπω στα ματάκια σας. Άντε να είσαι ενώπιν του Θεού 2 ώρες κάθε μέρα να δεις τι γίνεται. Γι' αυτό λέω, μπορεί και κάποιος να τα καταλάβει αυτά, μερικοί τα καταλαβαίνουν και να με συγχωρούν που μιλάω έτσι. Αλλά όλοι μας αργά τα καταλαβαίνουμε, να ξέρετε. Δεν είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Όταν είναι νέος ο άνθρωπος, νομίζει ότι πρέπει να κάνει εκείνο, και κάπου περνάει και ο Θεός δίπλα και του ρίχνει μια ματιά ξαφνική και του λέει, α, και εδώ, και εσύ εδώ, εσύ, μα καλά, περίμενε. Εντάξει αυτό, ως πότε όμως? Και εσύ εδώ είσαι? Άντε να κάνω τα παιδιά να μεγαλώσω. Άντε να τα αποκαταστήσω. Άντε να κάνω τα γκόνια. Άντε να... Τι να πω τώρα. Δεν είναι ποτέ αυτό. Και στο μεταξύ χάνουμε την πολύτιμη αυτή ευκαιρία να συζούμε στο σπίτι του πατρός που είναι δίπλα. Αλλά να το κάνουμε υπαρξιακά, να το ζούμε αυτό έτσι. Και τελειώνει εδώ και λέει, το είπα ήδη, δεν το ξαναλέω,
Αν ομολογείς το σωματί σου, πιστεύεις την καρδία σου, σωθείς. Καρδία πιστεύεις δικαιοσύνη, σώματι δε ομολογείται η σωτηρία. Με την καρδία πιστεύεις και δικαιώνεις. Το φοβερό στην Εκκλησία είναι ότι δικαιωνόμαστε. Άλλο η δικαιοσύνη που εσύ ο χρωστάς συνέχεια και άλλο δικαιώνεσαι. Δικαιώνεσαι γιατί όταν βλέπεις τον Χριστό, ο Χριστός σε δικαιώνει, σε παίρνει αγκαλιά απλώς. Και δεν θέλει τίποτα άλλο. Σαν τον Άσο της παραβολής, δεν θέλει τίποτα. Αρκεί θέλει να μείνει στην αγκαλιά του, τίποτα άλλο. Και ό,τι κάνεις είναι για να μείνει σε αυτή την αγκαλιά, έτσι. Ωραία, περιμένω email, να μου στείλετε. Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Διαβάζω το ψαλτήρι του Δαβίδ και όπως μιλάει ο Δαβίδ, σαν εκείνο ο Θεός επιδικητικός, παράπονα έχει, ενώ όπως θέλω ο Θεός... Ποιος είπε ότι ο Δαβίδ είναι ο Χριστός. Είναι εικόνα, ήταν ευλαβής, είναι Άγιος. Το ωραίο με το Δαβίδ και το πολύ σημαντικό στο ψαλτήρι είναι ότι τα πάντα αναφέρονται στο Θεό. Γκρινιάζει, στεναχωριέται, αλλά στο Θεό έχει το μυαλό του. Γι' αυτό, είναι, γι' αυτό και είναι κοντά στον μέσο άνθρωπο, με ανθρώπου έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν κανείς προχωρήσει πέρα από αυτό. Γιατί ο Δαβίδ ήταν σε μια άλλη εποχή, έτσι. Δίκαιος και λοιπά, καλός, ωραίος. Αλλά τώρα οι Άγιοι του Θεού που ζουν αυτή την κοινωνία και την ξέρουν και τη βλέπουν, τι παράπονα και τι γκρίνιες. Εγώ τουλάχιστον σας λέω ειλικρινά, από τους Αγίους που γνώρισα δεν άκουσα καμία γκρίνη, κανένα παράπονο ποτέ. Και μου έκανε και εντύπωση τώρα αυτό μάλιστα. Θα μπορούσαν, έτσι δεν είναι, να αρχίσουν να λένε. Και δεν άκουσα ποτέ και σαν να σταθήκαμε τότε Αγίους για χρόνια, πολλά χρόνια, και δεν ακούσαμε κανένα ποτέ να λέει τι μου έκανε εκείνος εμένα, αχ, εκείνος ο δεσπότης τι μου έκανε, ή εκείνος ο συνασκητής, αχ, ποτέ, ποτέ, αναμετρώ εκ των υστέρων. Γιατί, μα είχαν αυτή την επικράτεια μπροστά τους. Είναι σαν να σου δίνω, σου λέω κοίταξε να δεις, όσο βλέπεις και όσο δεν βλέπεις όλος ο Όλυμπος είναι δικό σου. Και αρχίζει κάποιος και παλεύει διπλανός, αφού έχεις εσύ 20.000 στρέμματα δικά σου, λέμε τώρα. Και σου λέει αυτό το, τα 4 μέτρα είναι δικά μου και το, θα το έφραξες λίγο πιο μέσα. Τι θα του πεις, θα του πεις, πάρε 4, άντε πάρε και άλλα 14 από μένα, έτσι θα του πεις. Αυτό εννοεί ότι θα λέει ότι σου δίνει ένα σχαστού και μία γύρω και από την άλλη. Σου λέει πάρε το ρούχο, δώσ' το και το σακάκι. Μα γιατί? Μα γιατί έχεις όλο αυτό το πράγμα δικό σου? Γι' αυτό μπορείς να το πάρει κανένας. Μόνος το δίνεις στο παραδείσου, καταστρέφεις μόνος. Προσέξτε γιατί υπάρχει μεγάλο πνεύμα πλάνης. Δαιμονικό πνεύμα στον κόσμο σήμερα. Σας είπα. Έχω δικαίωμα να αποτυγχάνω, να μαρτάνω, να μην καταλαβαίνω, να πέφτω και να ξαναπέφτω που το δίνει η αγάπη του Θεού. Όχι να βρίζω και να αλβασιμώ το έργο του Θεού στον κόσμο όμως. Ψέξτε το αυτό. Εκεί μετά διαολίζεται ο άνθρωπος. Μπαίνουν άλλες δυνάμεις μέσα. Αυτό να το ξέρετε, γιατί στην πραγματικότητα έχει συμβεί πολλές φορές στη ζωή αυτή. Αλλά τέλος πάντων. Λέγε. Η συνειδητοποίηση του Πάτερ ημών φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Να συνειδητοποιήσω ότι είναι ο πατέρας μου. Από την άλλη πάμε στην ευχή του Κύριου Στέλνου Μισθόνου. Το σώσον με φαίνεται πιο εύκολο. Νομίζω ότι είναι έτσι ή κάνω λάθος. Ελεησόν με. Το ελεησόν με. Μα μας είπαν αυτά. Και τι λέει στο πατέρα λοιπόν. Δεν λέει τον άρτον ημών, τον δώσει μισθόν και άφεση και μη είσαι ανάγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Που σημαίνει ότι πονηρός ήταν μια παρουσία. Από του πονηρού. Για το Κύριο Ιησού Χριστέ, λέει, σαν να απαντάει σε αυτό το τελευταίο.
Τώρα σε εμάς, πονηρού. Είναι μια μέρημνα, μέρημνα, φροντίδα για κάτι το οποίο, αν δεν φροντίσω καθόλου γι' αυτό, με φωνεύει, με τελειώνει, με κάνει. Δεν είναι. Μπορεί να με, δεν υπεύθυνος ο διάβολος όμως για το ότι εγώ δεν έχω καλή πρόθεση και καλό σκοπό στη ζωή μου, έτσι να ξέρετε. Εγώ είμαι υπεύθυνος, δεν κατάλαβα. Ο διάβολος είναι υπεύθυνος. Ο διάβολος βοηθάει τη στραβή μου κλίση, δεν τη δημιουργεί ο ίδιος. Είδατε τα δαιμόνια σήμερα. Φύγανε από τον άνθρωπο και πού πήγανε? Στα γουρούνια, ξέρετε τι σημαίνει αυτό όμως? Ότι τον άνθρωπο θεωρούν γουρούνι. Να το ξαναπώ λίγο αυτό. Ο διάβολος τον άνθρωπο τον θεωρεί γουρούνι, γι' αυτό και δεν του κάνει μεγάλη διαφορά από τον άνεστο γουρούνι τον άνθρωπο. Ο διάβολος έχει πάρα πολύ κακή ιδέα για σας. Έχετε ακούσει ανθρώπους να βρίζονται μεταξύ τους? Σίγουρα έχετε ακούσει. Πίσε δείξε γουρούνι, τέρασα, δεν θέλω να τα πω τώρα. Αυτά τα πιστεύει ο διάβολος, ακριβώς για τον καθένα από εμάς. Τη στιγμή εκείνη είμαστε ευεπίφοροι και τα εμπνέει άνετα. Ο διάβολος έχει πάρα πολύ χαμηλή ιδέα. Όπως ο Θεός έχει τρομακτικά υψηλή ιδέα για τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Ακούστε τι σας λέω. Πολύ υψηλή ιδέα. Παιδί, συγκληρονόμος. Συγκληρονόμος, αιώνιος, κατά χάρη. Θεός επί γης. Ουφ. Ο διάβολος έχει πολύ κακή ιδέα. Γι' αυτό και όταν ακούσετε τον διάβολο, θα τσακωθείτε με το διπλανό σας του σκοτωμού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όσο λέτε, τόσο καινούργια θα σε μπλέει. Και ακούς ανθρώπους να τσακώνονται που τους ξέρεις και τους δύο πριν και λες, ρε παιδιά, δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Εγώ τούτον τον ξέρω, δεν είναι έτσι. Γιατί έχεις μια απαθή σχέση με αυτόν. Και όταν ακούς τον βρίζει η γυναίκα του και λες, τι είναι τούτο εδώ τώρα? Αισθάνεσαι την υπερβολή, αισθάνεσαι τη συμφορά, δηλαδή, αισθάνεσαι το κακό, αισθάνεσαι ότι δεν μιλάει μόνο εκείνη. Και αντιστρόφως, καταλάβατε τι λέω. Όπως μέσα στην υπερβολή της αγάπης εμφανίζεται ο Θεός, γιατί αυτός την εμπνέει, μόνο αυτός μπορεί να την εμπνεύσει, τη δωρεάν αγάπη, και μόνο αυτός η δωρεάν αγάπη, και μέσα στο κακό και στον άλλο και στο φθόνο και στο φόνο. Πώς γίνεται ένας φόνος? Δεν λέω τυχαίος φόνος. Δεν λέω να ρίξει μια πέτρα στο χωράφι και να είναι κάποιος από πίσω καλά. Λέω τον εσκεμμένο φόνο. Αυτόν τον φόνο που τον σχεδιάζει κανείς. Ξέρετε πώς γίνεται? Δέχεται τους λογισμούς. Καταρχήν είναι λογισμοί έπαρσης και φιλαυτίας. Ο διάβολος τους ενισχύει υποβαθμίζοντας τον άλλο. Λέω σε μια ομιλία μου για το γάμο ότι ο διάβολος, αν ήταν μεταξύ μας, θα ήταν ψυχοθεραπευτής. Αν έκανε δουλειά ανθρώπινη. Ναι, έχεις δίκιο. Ξέρω, εσύ. Πολύ δίκιο έχεις. Αν και εκείνο που έχει. Λες εσύ, η γυναίκα μου, ξέρω εγώ, είναι ανυπόμονη, λέω τώρα. Τυχαίο, πρώτο μου. Και σου λέει αυτός, και που λες πόσο ανυπόμονη είναι, τη λέει, σου ψιθυρίζει το αυτή. Δεν είναι μόνο ανυπόμονη, είναι και αυθάδης. Και αυτά δεις εσύ. Μεγαλώνει η ορμή. Δεν είναι μόνο ανυπόμονη και αυθάδης. Είναι και γλωσσού. Μιλάει. Α, ναι, και γλωσσού. Και εσύ. Και τι σου είπε τις προάλλες και τι μου είπε τις προάλλες. Και μετά ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος τελείως. Εχμαλωτίζεται. Και δεν βλέπω ότι αυτή η γυναίκα του στη ζωή της, τον εαυτό της, τα παιδιά, την αξιοπρέπειά του, στάθηκε δίπλα του σε δύσκολες στιγμές, τον βοήθησε, τον κοίταξε στα μάτια, τον έκανε. Τίποτα δεν υπάρχει. Και μετά αρχίζει η αιώνια, πώς το λένε, μεταμέλεια, που δεν είναι και άκαρπη, γιατί δεν είναι και σωστή η μεταμέλεια. Όχι έφταιγε, όχι δεν έφταιγα, όχι έφταιγε η μάνα της, όχι έφταιγε ο πεθερός, όχι έφταιγε η γειτόνισσα που δεν μας κοίταγε καλά. Πάντως, αυτό είναι και η απάντηση στο ερώτημα. Είμαστε υπεύθυνοι, φυσικά είμαστε υπεύθυνοι. Είμαστε υπεύθυνοι. Δεν μας μιλάει έτσι η Χάρης. Το πνευματολογείο δεν μας μιλάει έτσι, θα μας έλεγε ό,τι και να σας πω, μάταιον είναι. Και καθένας όσο
μπορεί λιγότερα σκάνει. Δεν λέει όμως έτσι. Μιλάει στον υπερθετικό βαθμό. Να το θυμάστε αυτό και τελειώνουμε εδώ. Όσο ο Θεός τιμά τον άνθρωπο χωρίς όρια, είχα πει τις προάλλες σε μια άλλη ομιλία, και αυτό είναι σημαντικό, πώς τολμάει, λέει ο Χριστός, και λέει αυτός που αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του και τα παιδιά του πάνω από μένα δεν είναι άξιός μου. Πώς τολμάει και το λέει? Απάντηση: γιατί κάνει και αυτός το ίδιο. Μας αγαπάει πιο πολύ από τον εαυτό του. Λίγο τόσο ναρκισισμό να είχε, δεν θα σχολιόταν μαζί μας. Λίγο να μοιάζε με το Δία. Λίγο να μοιάζε με το Δία. Λίγο. Θα έλεγε, τι έγινε πέρα, ρε. Τι κάνετε, τι είναι. Και βλέπεις ότι σε αγαπά. Αυτό είναι όλη, το μυστήριο της οικονομίας. Όλη αυτή η κάθοδος και όλο αυτό το πράγμα και όλο αυτό η οικονομία του σαυρού κατάγεται από το ότι σε αγαπάει πιο πολύ από τον εαυτό του. Αυτή είναι η τέλεια αγάπη. Το προνοήστε των καταδεστέρων, το που δίνει ο Ρεπαγίτης. Να φροντίζει για αυτά που είναι κατώτερα. Είναι η τελειότητα της αγάπης αυτή. Γιατί είναι ο Θεός. Το προνοήστε των καταδεστέρων. Την αγάπη, τη, σαν θαυμασμό προς τα ανώτερα, την έχουμε όλοι. Έξω και ο έρος. Αυτό είναι ο έρος. Ο θαυμασμός προς κάτι που δεν έχεις. Λοιπόν, αυτά.